Έχω κάποια μελίσια εδώ διπλά στο σπίτι και θέλω να τους κάνω θεραπεία. Λόγω ζέστης δεν μπορούμε να κάνουμε εξάχνωση, ούτε γεννήτριες να ανάψουμε για να χρησιμοποιήσουμε ηλεκτρονικό εξαχνωτή, αλλά ούτε και το δικό μου που δουλεύει με υγραέριο. Παίρνω 10 γραμμάρια, αυτή η δοσολογία είναι για μισό λίτρο, για μισό λίτρο απιονισμένο νερό, επειδή εδώ έχω λίγα μελίσια, 5 μελίσια έχω στο σπίτι δίπλα και θέλω να κάνω κάτι δοκιμαστικά. Παίρνουμε ζυγαριά ακριβίας, ζυγίζω 10 γραμμάρια για μισό λίτρο και το ρίχνω σε ένα πεντακάθαρο βάζο. Παίρνω απιονισμένο νερό που έχω βράσει, το έχω βράσει το νερό. Μισό λίτρο. Το ρίχνω μέσα. Γιατί ζεστό νερό. Έχει διαλυθεί ήδη. Βλέπετε, δεν έχει τίποτα. Έχει διαλυθεί ήδη. Παίρνω το ψεγαστήρα. Για να αποφύγουμε οτιδήποτε που μπορεί να έχει πέσει μέσα, για να μην μας βουλώσει, θα σας πω, έχω κάνει ένα μείγμα, δεν θα σας το πω τώρα, για να κάνω εγώ τις δοκιμές μου, γι' αυτό έχω τα μελίσια εδώ, που το ανακατεύω με αυτό εδώ το οξαλικό. Με το που κάνω εγώ τις δοκιμές μου θα σας πω και αυτό αν δουλεύει. Εσείς προς το παρόν δουλέψτε για ένα λίτρο. Είναι 20 γραμμάρια. Για μισό λίτρο είναι 10 γραμμάρια. Βάζω φίλτρο του καφέ για να το φιλτράρω. Να έρθει και ο Γιώργος. Θα κάνω εγώ τις δοκιμές μου και με το κολπάκι που ένα πείραμα που θέλω να κάνω και άμα πετύχει το πείραμα θα σας το ανεβάσω εννοείται. Εγώ δεν έχω μυστικά στη μελισσοκομεία. Έτσι παρασκευάζεται το οξαλικό οξύ όταν θέλουμε να κάνουμε σε σπρέι. Πώς έχουμε παγίδα για τα βαρώα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ωραίο υλικό, πλαστικό, που το πήρα από τα Τζάμπο. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και σε διάδρομο του σπάτου το χειμώνα για να καλύψετε τις τρύπες. 50 λεπτά έχει, ένα 50 λεπτό Τζάμπα. Παίρνουμε αυτοκόλλητο που είναι για τα βιβλία, που δίνουν τα παιδιά τα βιβλία τα αυτοκόλλητο. Επειδή γυρίζει, τι κάνω, μια σταγόνα, από μια σταγόνα κόλλα, τσακ. Έλα Μανουή, πάτε τα σκουπιδιά. Ναι. Ωραία. Θέλει ακριβώς 20 δευτερόλεπτα να στεγνώσει η κόλλα και μετά τι κάνω. Βγάζω το χαρτί και μένει μόνο το νάιλον. Δεν κολλάνε οι μέλισσες πάνω, μόνο η βαρώα. Οι μέλισσες κινούνται κανονικά πάνω, δεν κολλάνε, μόνο η βαρώα θα κολλήσει πάνω, γιατί θα έχεις καλύτερη εικόνα. Δεν θα μπορέσει το μελίσι να διώξει όλες τις βαρώα απ' έξω. Μικρά μελισσάκια, παραφιαδούλες, όμως, κοιτάξτε, αυτό ήταν, φεύγει όλο το μελίσι. Και δουλεύουμε, άνετα. Αυτό.
Πάει. Πολύ ωραία. Δεν χρειάζεται. Ουχ, είναι γεμάτο κι αυτό. Λοιπόν. Βλέπετε εδώ έχει πάει μελίση πάνω. Ούτε με τσιμπάνε. Βλέπετε.